Καλό απόγευμα. Γεια σας. Έλα. Έχουμε προαναγγείλει την καλεσμένη μας, την εδώ δίπλα μας. Η οποία έχει και ένα υπέροχο όνομα και μας αρέσει που κλείνουμε έτσι μαζί της. Η Ελπίδα, λοιπόν. Η Ελπίδα η Στρατηγάκη είναι κοντά μας. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είναι χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Μια αυθόρμητη ερώτηση. Ναι. Το Άκης στην κατάληξη μαρτυράει μια συγγένεια και μια καταγωγή από Κρήτη. Κάποιους αιώνες πριν. Γιατί δεν είναι ακριβώς από την Κρήτη, αλλά βρήκαμε εμείς κάποια στιγμή ο πατέρας μου βρήκε. Από τη Λακωνία είναι ο πατέρας μου. Mm-hmm. Δεν είναι αλλά μακριά. Αλλά υπάρχουν πολλοί Άκηδες όμως εκεί, έτσι. Πάρα πολύ. Μεγαλώσατε κι εσείς εκεί, στη Λακωνία. Εγώ θέλετε να μας Αθήνα. Πείτε αυτά τα πρώτα χρόνια. Τη ζωή σας, πού μεγάλωσε, ποια είναι. Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Αθήνα, μένω στην Αθήνα, δουλεύω στην Αθήνα, τα πάντα. Γέννημα Θρέμα, λοιπόν. Γέννημα Θρέμα, ναι. Έδρα η Αθήνα. Αθήνα, ναι. Από την Αθήνα, λοιπόν, και φαντάζομαι και στην Αθήνα έγινε και η συγγραφή αυτού του βιβλίου ναι, που βέβαια. Κρατάμε στα χέρια μας. Τέσσερις ζωές. And the beat goes on. Για πείτε μας, να ξεκινήσουμε από τον τίτλο, να βοηθήσουμε και λίγο τους τηλεθεατές και αναγνώστες σας. Τέσσερις ζωές είναι οι τέσσερις ζωές τεσσάρων γυναικών. Όπου ξεκινούν από τα γυμνασιακά τους χρόνια. Τέσσερις φιλενάδες και φτάνουν μέχρι την παραμονή του 21ου αιώνα. Αυτό είναι, αφορά τις τέσσερις ζωές. Ναι. Το And the Beat Goes On είναι ένα τραγούδι που είχε βγει την δεκαετία του 60-70, ναι. Μάλλον πιο καλά του 60 θα έλεγα, που ερχόταν και έλεγε ακριβώς τι γίνεται εκείνη την εποχή. Δηλαδή, που φοράγανε τα mini skirts, που φοράγανε ποια ήταν τα ήθη, τι κάναν τα αγόρια, πώς συμπεριφόρησαν στα κορίτσια. Οπότε. Έρχεται, εκτός βέβαια και το ότι σημαίνει, on the beat goes on, σημαίνει ότι πάντοτε έχουμε το σθένος. Αυτό. Συνεχίζουμε. Και έτσι έρχεται και αυτό δένει με τις τέσσερις ζωές. Και την εποχή βέβαια που έρχεται να διηγηθεί από την αρχή που ξεκινάνε τα κορίτσια στο βιβλίο μέχρι που γίνονται πια γυναίκες όριμες. Να δούμε αυτές τις ηρωίδες. Ναι. Να τις δούμε. Πείτε μας πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και, και γιατί εστιάζεται σε αυτά τα 30-40 τελευταία χρόνια. Ναι. Που νομίζω το άρωμά τους και ηλικιακά το γνωρίζετε πολύ καλά, τη γεύση, και ήταν χρόνια μεστά, χρόνια πάρα αλλαγών πολύ. Τεράστιων. Αυτό ακριβώς που είπατε. Πάρα πολλές μεγάλες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή είχαμε αλλαγές κοινωνικές, είχαμε σεξουαλικές αλλαγές πολλές, διαφορετικές συμπεριφορές. Mm-hmm. Είχαμε μόδα, πολύ μεγάλη αλλαγή στη μόδα, μουσική, επανάσταση στη μουσική εκείνα τα χρόνια. Γενικά ήταν κάποια χρόνια, ιδιαίτερα από το 70 και μετά βέβαια, που εκεί αναφέρεται και το βιβλίο, όπου ζήσαμε όλοι, γιατί και εγώ τα έζησα αυτά τα χρόνια, ζήσαμε πάρα πολύ έντονα τις αλλαγές που γινόντουσαν γύρω μας. Και τώρα έχουμε αλλαγές και τώρα συμβαίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές, ναι. Απλά χωρίς βέβαια να έχουμε τώρα την απόσταση του χρόνου, από το σήμερα για να δούμε τελικά ποια θα είναι η έκβασή τους, εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι οι αλλαγές τότε ήταν ελπιδοφόρες. Ήταν αλλαγές που έφεραν νέα ήθη και προετοίμαζαν ναι. Το έδαφος για τη συνέχεια. Βεβαίως. Και γεμάτες ελπίδα, αυτό που είπατε. Ελπιδοφόρες. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτές οι συγκλονιστικές αλλαγές του τότε που άρχισε να πατάει γκάζι η ζωή και να τρέχουν οι καταστάσεις πολύ γρήγορα. Σε όλα τα πρωταγωνιστούσε η γενιά της αμφισβήτησης, η οποία τράβηξε ένα μεγάλο χ στο κατεστημένο της εποχής εκείνης, στα ήθη και τα έθιμα. Άδικα καμιά φορά, γιατί χρειάζεται και λίγο βάσης, νομίζω, εκτιμώ, από το παρελθόν, για να πατάς και να πηγαίνεις. Δεν νομίζω ότι ξεχάσαν το παρελθόν. Απλά τραβήξαν πολύ γρήγορα προς το μέλλον. Αλλά είναι η γενιά εκείνη, αυτή που διαμόρφωσε την κυρίαρχη κουλτούρα που βάλεται, είναι ένοχη και όλη τη δείχνουμε σήμερα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και το κακό είναι το ότι είτε είχαμε συμμετοχή σε αυτά που γίνανε, είτε δεν είχαμε. Ενώ σε αυτά που ακολούθησαν μετά από την επανάσταση, την γενική επανάσταση, έτσι, όλοι νιώθουμε λιγάκι ένοχοι. Και αυτοί που δεν βάλαμε ένα φρένο σε αυτά που γινόντουσαν γύρω μας, άλλοι που ξεχαστήκανε μέσα στην ζωή και αρχίσανε και τραβάγανε πλέον το δικό τους δρόμο και κάπου ξεχάσανε να κοιτάξουν γύρω τους. Γιατί πλέον αρχίζουν. Ως κατεστημένο πια. Ναι, και άρχισαν να γίνονται κατεστημένο αυτό. Και όταν γίνεται κάποιο κατεστημένο, έχει χάσει. Πλέον την μπάλα.
Και μάλλον ήρθε η νέα γενιά, όχι η νέα γενιά, ήρθε η στιγμή, η γενιά που είναι τώρα στα πράγματα. Κάποιοι να τρέξουν για να απομακρυνθούν από την παρούσα κατάσταση και άλλοι να τρέξουν για να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Γιατί πάλι σε γρήγορους ρυθμούς. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια καλά, μην τα πετάξουμε όλα. Αλίμονο. Να μην τα πετάξουμε όλα, υπάρχουν και κάποια καλά. Δηλαδή, μία από την ιδέα του να γράψω αυτό το βιβλίο ήταν το ότι κουβαλιάζοντας με νέους ανθρώπους, όλοι μου λέγανε πω, τι ωραία που ήταν στην εποχή σας. Και αυτό μου έδωσε την ιδέα και λέω, θα την καταγράψω αυτή την εποχή. Και δεν το με μία διάθεση νοσταλγίας το κάνατε αυτό. Όχι, όχι μόνο νοσταλγία. Εντάξει, πάντα υπάρχει μια νοσταλγία, αλλά πιο πολύ θα έλεγα ότι ήθελα να καταγράψω κάποια πράγματα. Και βέβαια καυστηριάζω πολλά πράγματα. Τη γενιά μου την καυστηριάζω μέσα εκεί. Ναι, δεν είναι μόνο τι ωραία γενιά ήταν. Ναι. Λέω για κάποια πράγματα ότι ξεχαστήκαμε λιγάκι όλοι μας. Αυτό το λέω. Αφαιθήκατε ίσως. Έτσι. Οι τέσσερις αυτές γυναίκες που κρατούν και την ιστορία που θα διαβάσουμε στα χέρια τους, έχει κάθε μία τη δική της πορεία. Θα μπορούσαμε έτσι λίγο χοντρικά, αν επιτρέπετε αυτό, να δώσουμε το στίγμα και για τους αναγνώστες. Η μία γίνεται μεγάλη ηθοποιός, η άλλη γίνεται φωτογράφος με διεθνή καριέρα. Η μία που δεν την περιμένουμε καθόλου γίνεται μια καταπληκτική επιχειρηματίας, δεν της φαινότανε. Αλλά γίνεται μια πολύ καλή επιχειρηματίας. Και η τέταρτη, ενώ είναι μια απλή υπάλληλος σε μια τράπεζα, γράφει. Και επειδή γράφει, αρχίζει και βγάζει βιβλία, γράφει σενάρια, γράφει serials, όλα αυτά τα πράγματα. Κάθε μια τη δικιά τους τη ζωή. Αλλά βέβαια όλες αυτές και οι τέσσερις φίλες είναι δεμένες μεταξύ τους πολύ. Τι γνωρίζετε αυτές τις γυναίκες? Δεν είναι τέσσερις. Αυτές που γράφω εκεί μέσα είναι 14. Ναι, έχω γνωρίσει φίλες, γνωστές. Δεν είναι δηλαδή τέσσερις συγκεκριμένες γυναίκες, αυτό θέλω να πω. Δανειστήκατε όμως στοιχεία. Στοιχεία. Κλέψατε σε εισαγωγικά πολύ τρυφερά κομμάτια από φίλες, από γυναίκες που σας περιβάλλουν. Ναι, γιατί έχω ζήσει φιλία και αυτό φαίνεται φαντάζομαι στο βιβλίο, διότι κάποια στιγμή πράγματι υπήρχαμε τέσσερις φίλες ενωμένες. Μετά η καθεμία τράβηξε λίγο στον δρόμο. Έτσι ξεκινήσατε? Όχι. Στη γειτονιά που μεγαλώσατε? Όχι, καμία σχέση. Αλλά απλά θέλω να πω ότι έχω ζήσει τη φιλία και επειδή την έχω ζήσει, γι' αυτό μπορώ και την εκφράζω κιόλας. Τι δύναμη δίνει σε έναν άνθρωπο η φιλία, να ξέρει ότι έχει ένα δίκτυο ανθρώπων γύρω του, είτε είναι ένας μόνο φίλος, είτε είναι δύο, είτε είναι τρεις? Ναι, το φίλο λέμε τον διαλέγουμε. Και επειδή τον διαλέγουμε, είναι πολύ δυνατή η σχέση. Και βέβαια έχουμε πάντοτε και τη δυνατότητα, δεν είναι ο συγγενής ο οποίος, αν μας φερθεί άσχημα, τι να κάνουμε, είναι ο ξάδελφος, είναι ο αδελφός, ξέρω εγώ. Είναι αυτός που διαλέγουμε να έχουμε δίπλα μας. Και αυτό νομίζω είναι πιο δυνατό ακόμα. Αυτό είναι. Σας λείπει εσάς τώρα η φιλία? Έχετε αυτή την πολύτιμη παρουσία στη ζωή? Όχι, έχω φίλες, ναι. Έχω και φίλους και φίλες. Οπότε δεν μου λείπει. Χρειάζεται να επενδύσουμε πολύ σε αυτές τις σχέσεις? Ή είναι πράγματα που λειτουργούν από μόνα τους? Όχι. Επενδύουμε με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι πάντα είμαστε εκεί. Εγώ αυτό πιστεύω. Το ότι η φιλία είναι πάντα είμαι εκεί. Ένα αυτό. Δεν κριτικάρω τον φίλο μου. Τον δέχομαι όπως είναι. Πολύ σημαντικό. Ο φίλος είναι αυτός που αγαπάω. Δεν τον κριτικάρω. Κουβεντιάζω μαζί του, αλλά δεν αρχίζω, α, έκανε εκείνο, α, έκανε τ' άλλο, γιατί το έκανες και γιατί δεν το έκανες. Αυτό το πράγμα χαλάει τη φιλία. Είναι εκεί, είμαι εγώ εκεί, μπορούμε να κουβεντιάσουμε ένα πρόβλημα, αν κάτι δεν μας αρέσει να το πούμε, γιατί είναι φίλος μας, αλλά άλλο κριτικάρω και άλλο συζητάω. Αυτό. Και δέχομαι. Νομίζω καταθέτεται και πολύ μεγάλο κομμάτι δικό σας μέσα στο βιβλίο. Αναπόφευκτο νομίζω. Δεν υπάρχει συγγραφέα που το κάνει αυτό. Ναι. Και η πορεία, και επιβεβαιώστε μου αν έχω δίκιο ή όχι, της μίας εκ των τεσσάρων που γράφει σενάρια, που αγαπά το σινεμά κτλ. Δεν σας το επιβεβαιώνω. Σας αφήνω με την απορία. Γιατί να σας πω κάτι, είμαι και στις τέσσερις. Αυτό μπορώ να σου το πω. Ότι εγώ βρίσκομαι και στις τέσσερις μέσα. Κομμάτι από τις τέσσερις είμαι και εγώ εκεί. Και πάλι δεν είμαι. Για εσάς λοιπόν πώς λειτουργήσε αυτό το βιβλίο? Ήταν σαν να πηγαίνατε στον ψυχολόγο να καθόσασταν στον καναπέ και να βγάλετε τα σώψυχά σας. Ναι, ακούστε με. Αν πει ένας συγγραφέας ότι δεν είναι κάθαρση η συγγραφή, λέει ψέματα. Η συγγραφή είναι σαφώς κάθαρση.
και είναι ευχαρίστηση. Βγαίνουν κάποιοι και λένε πω παιδεύομαι να γράψω. Κανένας δεν παιδεύεται. Το κάνουμε από ευχαρίστηση αυτό. Και πράγματι για μας λειτουργεί σαν κάθαρση. Είναι όμορφα, χανόμαστε εκεί μέσα. Ζούμε πράγματα που έχουμε ονειρευτεί και δεν τα έχουμε ζήσει. Ζούμε πράγματα ξανά που έχουμε ζήσει. Uh-huh. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Δηλαδή η συγγραφή είναι όμορφη. Εδώ τα ζούμε εμείς που διαβάζουμε ένα βιβλίο. Λοιπόν. Και ενίοτε μπαίνουμε μέσα στο ρόλο. Έτσι ακριβώς. Κάνοντας αυτό το ταξίδι, μπαίνοντας στη μηχανή του χρόνου και γυρνώντας τα χρόνια της, τα παιδικά ή της εφηβείας σας. Ναι. Σε αυτά τα συγκλονιστικά χρόνια της αμφισβήτησης, της άνοιξης mm-hmm. του 65, των πίτης. Του 70, ναι. Ναι. Της τρελής μόδας, των μίνι, της σεξουαλικής απελευθέρωσης, mm-hmm. των πάρτις. Κρίνοντας τη γενιά εκείνη και τη γενιά τη νέα, την τωρινή, ναι. Τι διαφορές μπορείτε να διακρίνετε σε αυτές τις δύο γενιές και σε αυτές τις εποχές? Θα σας πω, πάντοτε οι νέοι είναι αθώοι. Και εμείς τότε ήμασταν πάρα πολύ αθώοι. Και όλη η αμφισβήτηση που είχαμε ξεκινούσε από μία αγάπη για τη ζωή. Θέλαμε να τα αλλάξουμε όλα. Στην κυριολεξία θέλαμε να τα αλλάξουμε όλα. Οι διαφορές που υπάρχουν τώρα είναι το ότι νομίζω, νιώθω ότι οι νέοι σήμερα έχουν μπει σε καλούπια. Και αυτό δεν μου αρέσει. Θέλω να σπάσουν τα καλούπια που τους έχουν βάλει και να αμφισβητήσουν και εκείνοι τα πάντα. Αυτό θέλω. Η γενιά η προηγούμενη, η τότε, είχε μία ελεύθερη δημιουργική σκέψη. Είχε. Παρόλο που προσπαθούσαν να μην την αφήσουν να έχει, είχε. Αυτή ήταν η επανάσταση που έκανε. Δηλαδή, τραβούσε τη δικιά της τη ζωή. Το δικό της δρόμο. Αυτό είναι. Επιστρέφοντας πίσω, εσείς θα αλλάζατε πράγματα στη δική σας την πορεία? Στη δικιά μου ζωή? Mm. Όχι. Ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη συγγραφή πότε? Από 10 χρόνων. Πάντα υπογράφατε. Ναι, από πάντα. Οπότε τότε γράφατε και τα γράφατε, ας πούμε, σαν να είχατε ένα δικό σας ημερολόγιο ή γράφατε ιστορίες? Όχι, τα έγραφα και τα βάζω σιρτάρι. Τα έγραφα και τα βάζω σιρτάρι, αυτό το πράγμα. Ναι. Βέβαια, μετά, όταν άρχισα να ασχολούμαι με τα σενάρια, κάποια δοθήκανε. Ναι. Κάποια σενάρια δοθήκανε. Uh-huh. Αλλά έκανα αυτό το κακό. Δηλαδή, έγραφα γιατί ένιωθα αυτή την κάθαρση εγώ με το γράψιμο. Αλλά δεν, μέχρι εκεί. Μέχρι που αυτό το βιβλίο βγήκε τώρα, χάρη σε ένα φίλο που μου είπε, σε παρακαλώ, σταμάτα. Βγάλ το. Τι σας είπε, βγάλ το. Μου είπε, ναι, στείλ το. Στείλ το να εκδοθεί. Να πως επανέρχονται οι φίλοι τελικά. Μπράβο. Και πόσο καθοριστικοί είναι. Και αυτός ο φίλος το πήγε στον εκδότη. Α, έκανε όλη τη δουλειά, λοιπόν, ναι. Έτσι. Μάλλον, αφού με έπεισε, μετά το πήγε στον εκδότη και μετά με φωνάξαν από την Novel Books και συζητήσαμε. Που εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη μαζί τους, mm-hmm. γιατί τολμήσανε στη σημερινή εποχή, και λέω τολμήσανε, γιατί σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκδοθεί ένα βιβλίο. Τολμήσανε να ξεκινήσουν, όχι μόνο με εμένα, γενικά ξεκινήσαν με νέους συγγραφείς, που είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς γράφετε σενάρια. Μάλιστα. Και η δυναμική που έχει ο λόγος του σεναρίου, που πρέπει να είναι άμεσος, πρέπει να είναι. Να ακολουθεί τον ιρμό και τη ροή μιας κουβέντας που κάνουν mm-hmm. δύο άνθρωποι, ας πούμε, τουλάχιστον μεταξύ τους, ή τις σκέψεις που κάνουμε εμείς μόνοι μας. Αυτό όλο μεταφέρεται και στο βιβλίο. Δηλαδή είναι κάτι που δεν νομίζω ότι μπορείτε να το διαχωρίσετε, είναι και το ταλέντο σας προφανώς. Γράφετε πολύ ζωντανά. Γράφετε σαν να μιλάτε. Ναι. Εύχομαι. Όχι, το κάνετε. Εύχομαι. Το κάνετε αυτό και είναι πολύ ευχάριστο για τον αναγνώστη αυτό. Ωραία. Να έχει μία τόσο. Να έχει ένα συγγραφέα ο οποίος είναι σαν να του. Απλά να είναι δίπλα του και να του αφηγείται μία ιστορία. Κάτσε, βρε, να σου πω τώρα τι κάνω. Ναι, γιατί άμα δεν το κάνεις αυτό, ο άλλος στις 10 σελίδες θα το παρατήσει το βιβλίο. Αν έχει και πολλά στο κεφάλι του ενδεχομένως. Αν έχει και πολλά στο κεφάλι του που τον απασχολούν. Α, ένας λόγος παραπάνω να του δώσεις κάτι να τον ξεκουράσει. Ένας λόγος παραπάνω. Είναι μια παρηγοριά λοιπόν στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Η ανάγνωση και το ταξίδι, η φυγή ναι, μέσα από ένα τα βιβλία πλήρω. Πάντα είναι μια παρηγοριά. Ναι. Πάντα χανόμαστε σε αυτά, ονειρευόμαστε με αυτά, ζούμε ζωές που δεν έχουμε ζήσει ή που ελπίζουμε να ζήσουμε. Είναι πολύ σημαντικά. Λέει, τα βιβλία είναι, μακάρι να μπορούσαν οι νέοι, που δυστυχώς δεν διαβάζουν τόσο πολλά βιβλία τώρα, να διαβάζανε. Φαντάζομαι ότι διαβάζετε κιόλας. Πέραν του να γράφετε. Πάρα πολύ. Μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Αυτό είναι επίσης αναπόφευκτο. Τι αγαπάτε πολύ και είναι το Ευαγγέλιο σας? Ποιο συγγραφέας ή ένα βιβλίο που έχει μείνει? Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο φαίνεται κιόλας. Μία αγαπημένη μου συγγραφέας είναι η Μαργκαρίτη Γιουσενάρ. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, αν έγραφα εγώ τα απομνημονέματα του Αδριανού, θα σταμάταγα να γράφω, θα έλεγα τελείωσα.
Έγραψα το αριστούργημά μου, είμαι έτοιμη. Και κλείνω. Ο Μαρκές μου αρέσει πολύ. Λέω κάποιους τώρα που μου έρχονται, έτσι. Ο Μαρκές, η Ιουσενάρ. Ποιον άλλο να πω. Πάρα πολλούς, διαβάζω πάρα πολλούς. Τα βιβλία ήρθαν στη ζωή σας ή τα βάλατε εσείς? Ζήσατε δηλαδή σε ένα περιβάλλον που ήταν πολλά βιβλία γύρω μου. Ναι. Διάβαζαν οι γονείς. Αλλά ανήκετε και σε μια γενιά που ήταν τυχερή. Γιατί δεν είχε τηλεόραση. Δεν είχε τηλεόραση, διάβασε πολύ. Δεν είχε προκλήσεις. Και υπήρχαν σημαντικοί δημιουργοί, κινηματογράφος, ροκ συγκροτήματα. Και στην Ελλάδα και έξω υπήρχε μια πολιτιστική άνοιξη. Ακριβώς. Δεν είναι πιο αδικημένα τα παιδιά σήμερα? Λέμε ότι έχουν μπει σε καλούπια, αλλά ζουν κλεισμένα στα διαμερίσματα, επικοινωνούν μέσα από υπολογιστές. Από ένα ίντερνετ, ναι. Που μπορεί να έχει δισεκατομμύρια πληροφορίες, αλλά αν δεν τα καθοδηγήσει κάποιος, πώς θα ανακαλύψουν την ομορφιά? Εγώ θεωρώ το ίντερνετ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο εργαλείο. Πολύ μεγάλο εργαλείο. Δηλαδή, ένας νέος, αν θέλει και αν ξέρει να χειριστεί το ίντερνετ, θα πάρει πολλές γνώσεις. Mm-hmm. Ό,τι θέλει. Γράφεις μία λέξη και σου βγαίνουν 10 σελίδες. Να διαλέξεις, να διαβάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό εμείς δεν το είχαμε. Είχαμε ραδιόφωνο πολύ, που μας βοηθούσε στο να πλάθουμε ιστορίες στο μυαλό μας ακούγοντας το ραδιόφωνο. Αυτό ήταν πολύ όμορφο, γιατί μας ανάγκασε να φτιάξουμε ονειρικές καταστάσεις αυτό. Τώρα, είχαμε ραδιόφωνο. Πηγαίναμε πολύ σινεμά. Πάρα πολύ. Θέατρο. Δεν χανόμασταν σε μία τηλεόραση. Που η τηλεόραση μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το παίζει όμως. Κάποιες εκπομπές, ναι. Αυτό. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και με την αρνητική χρειά αυτής της φράσης. Παίζει σημαντικό ρόλο. Ή επιμορφώνει ή αποβλακώνει. Έτσι. Εντάξει. Ωραία. Δεν μπορούν να είναι όλες οι εκπομπές κουλτουριάρικες, να μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι. Έτσι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι και διασκεδαστικές, αλλά να έχουν μια ποιότητα αυτό. Τίποτα άλλο. Η ουσία είναι να παίρνεις ερεθίσματα. Να προβληματίζεσαι τέλος πάντων, να το ψάχνεις και λίγο παραπάνω το πράγμα. Και αυτό που θα σου δώσει τηλεόραση και να σε ευχαριστεί κιόλας. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Να σε ευχαριστεί. Δηλαδή, εγώ βλέπω το X Factor και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί όχι. Τι άλλο σας ευχαριστεί πολύ εκτός από το X Factor? Τι σας αρέσει να κάνετε όταν έχετε χρόνο, όταν δεν διαβάζετε και όταν δεν γράφετε, όταν δεν δουλεύετε? Να σου πω την αλήθεια, όταν δεν διαβάζω, δεν γράφω και δεν δουλεύω, είμαι στο ίντερνετ. Α, ορίστε. Μία hacker εντοπίσαμε. Οπότε. Όπου εκεί τι ψάχνετε, κύριε? Όχι, βλέπω και τηλεόραση. Βλέπω πολύ τηλεόραση και βλέπω ιδιαίτερα πολλά serial αμερικάνικα. Λόγω Nova. Ναι, αυτό έχει να κάνει με τη διαστροφή του σεναριογράφου. Όχι, γιατί. Έχει να κάνει και με τη διαστροφή, σαφώς. Αλλά είναι και αργά που βλέπω μια τηλεόραση. Εγώ δεν βλέπω, ας πούμε, όλη την ημέρα σχεδόν δεν βλέπω. Από τις 9 και μετά μπορώ. Γι' αυτό. Οπότε, prime time πάτε λοιπόν εσείς. Ακριβώς. Τι άλλο, εκτός της τηλεόρασης? Αυτά, δεν φτάνουν αυτά. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που τα εντοπίζετε και τα απολαμβάνετε αυτά που κάνετε. Δεν βγούμε και λίγο έξω, να διασκεδάσουμε, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια διασκέδαση στη ζωή μας. Εννοείται. Το καλοκαίρι πώς το απολαμβάνετε, πώς το περνάτε, αν το απολαμβάνετε? Δουλεύοντας. Γιατί εγώ δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν δουλεύω το χειμώνα. Είναι τουριστικό το επάγγελμα που κάνω, οπότε δουλεύω το καλοκαίρι. Αφού τα καταφέρνετε όλα και τα συνδυάζετε και όλα μαζί, και τη συγγραφή και την κύρια απασχόλησή σας, είσαστε τυχερός άνθρωπος. Δεν ξέρω πόσο επιβαρύνεστε. Δεν ξέρω. Κι εγώ γι' αυτό. Μάλλον το απολαμβάνετε γιατί γελάτε. Το αντίδοτο σε αυτή την κρίση και σε αυτή την παγωμάρα που έχει πλήξει πολύ κόσμο, που έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και λέει δεν κάνω βήμα, έχει μείνει στάσιμος, έχει πανικοβληθεί. Ποιο είναι, γιατί είστε ένα ζωντανός, δημιουργικός άνθρωπος, είστε ένα ανήσυχο πνεύμα. Θα σας πω. Το μόνο που μένει είναι αγώνας. Σε κάθε μορφή. Είτε αυτό λέγεται καθημερινή σχέση, είτε αυτό λέγεται εργατικός αγώνας, είτε λέγεται οτιδήποτε. Δεν αφήνουμε να μας πάρει από κάτω. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Εγώ επειδή πιστεύω σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ και πιστεύω πάρα πολύ στους Έλληνες και είμαι πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα, δεν φοβάμαι.
πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Αρκεί να αγωνιστούμε. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Α, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το έγραψα και εγώ στο Facebook αυτό. Λοιπόν, ελπίδα τέσσερις ζωές. Ελπίδα Σωτηροπούλου, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στρατηγάκι. 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 Πού μου έρθει το Σωτηροπούλου. Τέσσερις ζωές and the beat goes on. Κάποιος Σωτηρόπουλος σκέφτεται προφανώς. Ναι. Η παρουσία του βιβλίου θα γίνει σήμερα, στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη. 8 η ώρα είναι το ραντεβού. Είστε καλεσμένοι όλοι. Ευχαριστούμε. Να πέσει ο ήλιος, να δροσίσει λίγο. Να είσαστε καλά. Σας να ευχηθούμε στο επανειδήν. Να είστε καλά εσείς. Έχουμε τις δύο κληρώσεις, ναι, να τις κάνουμε δώρα. Ή δεν προλαβαίνουμε και θέλετε να αποχαιρετήσουμε γιατί ακολουθεί. Προλαβαίνουμε στα γρήγορα. Λοιπόν, για τη δωροεπιταγή ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 38. 27. Θα μας πείτε εσείς. Από το 1 μέχρι το 38. 35. Συγγνώμη. 35. Ανδριανή μου, συγγνώμη. Εμένα στο 27 να η το η κυρία Μαρία Χατζάκη. Λοιπόν. Ωραία. Να αγοράσει και το βιβλίο η κυρία Μαρία Χατζάκη. Βεβαίως. Τέσσερις ζωές in the beat goes on. Λοιπόν, κουμάκι, 1 έως 31. Τους το δείξαμε το βιβλίο, το είδανε. Ναι. Ναι, το δείξαμε και στην όση ώρα μιλάγαμε φαινόταν στην πάρα πολύ ωραία. Έξι τυχερούς έχουμε από τα ζαχαροπλαστεία, ναι. Κουμάκης. Πες μου, το 1 μέχρι το 31. Θα σου πω το 2, θα σου πω το 7, θα σου πω το 14, μέχρι το 31, το 27 που είπες πριν. Ναι. Θέλεις άλλο ένα. 1, 2, 3, 4. Άλλους δύο. Να σου πω και το 22 και να σου πω και το τελευταίο νούμερο. Λοιπόν, και να σας πω και εγώ ποιοι είσαστε εσείς. Χαρεφαλάκη Φωτεινή, Ευαγγελία Αλεβιζάκη, Τσαπαρίδου Μαρία, Δασκαλάκη Ρο, Παπουτσάκη Άννα και Ανδρεάκη Ρένα. Όλες γυναίκες. Όλοι κριτικοί. Κυρίες μου, εννοείται. Κυρίες μου, να περάσετε από το ζαχαροπλαστή Κουμάκης, να πάρετε τα δώρα σας, τα παγωτά σας, να δροσιστείτε και να γλυκαθείτε κιόλας. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Χάρηκαμε πολύ. Εγώ χάρηκα που είμαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη είναι αύριο. Ναι, καρδιά της εβδομάδας. Έχω χάσει τις μέρες. Ελπίζω με κυβέρνηση. 3 η ώρα, Νταν, θα είμαστε εδώ. Χαιρετούμε.